Κύριε Υπουργέ, όπως βλέπετε και αυτή η ερώτηση αφορά σχολεία. Όπως είπαν και οι προηγούμενοι σύντροφοί μας, η Κομινάκα, η Μαρία και ο Γιάννης ο Γιώκας. Βέβαια, αποτράπηκε η έξωση. Μετά από ένα χρόνο που στέρνονταν όλη αυτή η διαδικασία, με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να είναι στον δρόμο, με παραστάσεις, διαμαρτυρίες, στο Δήμο, στην Περιφέρεια, στα Υπουργεία. Ένα χρόνο τώρα, κύριε Υπουργέ, η αδιαφορία, η αδράνεια όλων αυτών των υπεύθυνων ανεύθυνων είναι χαρακτηριστική. Έφτασε λοιπόν εδώ να ανοίξει το σχολείο και να κλείσει για 4 ημέρες με τα παιδιά στο δρόμο και μάλιστα μία μαθήτρια χτύπησε επειδή κάνανε έξωση την πρώτη μέρα σε αυτό το σχολείο. Μία μαθήτρια έπεσε θύμα τροχαίου γιατί τους έβγαλε έξω ο ιδιοκτήτης. Τι νοσ' ευθύνη είναι λοιπόν αυτή? Μεταφέρατε, λέτε, τις αρμοδιότητες στους Δήμους. Όχι μόνο αυτοί, πλήθος αρμοδιοτήτων. Χωρίς βέβαια τους πόρους ή με πολύ λίγους πόρους. Η ΚΕΔΕ, η οποία πλειοψηφία, κύριε Υπουργέ, είναι στη δική σας παράταξη, με τη συνάντηση που κάναμε πριν από λίγο καιρό, πάλι σας λένε για τους θεσμοθετημένους πόρους ότι δεν τους αποδίδεται, ότι τους παρακρατείτε παράνομα. Είναι πόροι που προέρχονται από τη φορολογία του ίδιου του λαού μας και πρέπει να πάνε στους Δήμους και δεν τους αποδίδεται. Τι αποδίδεται, λέτε, ότι δώσετε 214 εκατομμύρια φέτος. Τι σας λέει η ΚΕΔΕ, ότι από 360 εκατομμύρια, αυτό σας λέει σε υπόμνημά τους, που ήταν οι ανάγκες για καύσιμα, κολυμβητήρια, οδοφωτισμό και σχολικά κτίρια, που ήταν πέρυσι, τώρα με την ακρίβεια η οποία έχει πάρει τα πάνω της, λοιπόν θα πάει ένα δις. Ποια είναι λοιπόν η απάντηση σε αυτό? Είναι λοιπόν η απάντηση που δίνει η κυβέρνηση, που λέει στους Δήμους προσαρμοστείτε εδώ στο 15% μείωση της ενέργειας στα σχολεία, γιατί αλλιώς δεν θα έχετε προσωπικό. Δεν θα ικανοποιηθούν οι ανάγκες σας. Άρα λοιπόν εδώ τι κάνετε εσείς? Μειώνετε λοιπόν αυτή τη χρηματοδότηση σε τέτοιες συνθήκες και τα σχολεία λοιπόν εδώ δυστυχώς είναι αυτό που είπε και προηγούμενα ο σύντροφος ο Γιάννης ο Γιώκας, δεν έχουν ελεγχθεί, κύριε Υπουργέ, για την αντισεισμική προστασία, όπως το λένε όλα τα κτίρια. Και εδώ είναι μεγάλη η ευθύνη και δεν μπορεί να πηγαίνουν στους Δήμους. Γιατί αν έχουμε ένα σεισμό και έχουμε τέτοια ζητήματα, ποιος λοιπόν θα φταίει? Ο τάδε δήμαρχος? Καλά, άλλο είναι η ερώτησή σας τώρα. Έτσι πάμε λοιπόν και με το κτίριο εδώ, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί του ένατου δημοτικού σχολείου, του Εγάλιο, παρόλο που σήμερα άνοιξε το σχολείο, σήμερα το πρωί, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για αναγκαστική απολωτρίωση, όμως δείχνει την προτεραιότητα που έχουν και η κυβέρνηση, και ο Δήμος, και η Περιφέρεια να στηρίζει τον ιδιώτη και όχι το κοινό συμφέρον που ήταν οι 100 μαθητές οι οποίοι έμειναν στον δρόμο. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσετε με νομοθετική ρύθμιση. Γιατί υπάρχουν και άλλα τέτοια σχολεία και όπως σας λέμε ότι πρέπει να αποτραπούν οι εξώσεις που μπορούν να γίνουν σε άλλα σχολεία. Κύριε Υπουργέ, ορίστε. Δεδομένης της εξέλιξης που υπήρξε σήμερα και με το άνοιγμα του σχολείου μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για αναγκαστική απαλωτρίωση, καταλαβαίνω δεν επέμενε στο πρώτο σκέλος της ερώτησης ο κ. Βουλευτής. Περιμένουμε να δούμε λίγο πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Αλλά θα μου επιτρέψετε πριν πω τι συγκεκριμένα κάνουμε για να στηρίξουμε εμείς, σαν Υπουργείο Ιστορικών, τον Δήμο Εγάλιο για τη σχολική στέγη, να πω κάτι που αναφέρθηκε στο τέλος. Ζητείτε, αν καταλαβαίνω καλά από την ερώτησή σας και από την αποστροφή σας στο τέλος της πρωτολογίας σας, να κάνει μια παρέμβαση η κυβέρνηση, ώστε αυτά που ισχύουν για όλους τους υπόλοιπους πολίτες να τα στερούνται οι ιδιώτες που έχουν ένα κτίριο που μισθώνεται είτε από την αυτοδιοίκηση από κάποιον άλλον, προκειμένου να μην μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Γιατί εδώ μιλάμε για μία υπόθεση ανάμεσα στον ιδιοκτήτη του ακινήτου και στο Δήμο του Εγάλιο, που μετά από μεγάλη δικαστική διαμάχη πολλών ετών κατέληξε να δικαιώσει τον ιδιώτη. Να στερήσουμε από τον ιδιώτη το δικαίωμα να προσφεύγει στη δικαιοσύνη. Αυτό εμείς δεν πρόκειται να το κάνουμε. Το θέμα που έχουμε να δούμε είναι πώς μπορούν οι Δήμοι σε τέτοιες περιπτώσεις
να έχουν εκείνες τις επιλογές ώστε να προσφέρουν στα παιδιά μας την απαραίτητη σχολική στέγη. Όχι να επιστρεχόμαστε σε διαφορές ανάμεσα σε ένα μισθωτήριο, ανάμεσα σε ένα δήμο και σε έναν ιδιώτη. Αυτό που έχουμε κάνει λοιπόν εμείς είναι να προσφέρουμε χρηματοδότηση στον Δήμο προκειμένου να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες οι οποίες είναι απαραίτητες. Και θα αναφερθώ ενδεικτικά, όχι μόνο στους ΚΑΠ, αλλά στα δικά μας χρηματοδοτικά εργαλεία του Υπουργείου Εσωτερικών. Στο πλαίσιο του προγράμματος Φιλόδημος 2, όπως είπα πριν, για αντίστοιχες περιπτώσεις του Δήμου Παιανίας, ο Δήμος Εγάλεο έχει χρηματοδοτηθεί με 304.600 ευρώ για επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλιων χώρων, με 593.800 ευρώ για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιότητας του προγράμματος Φιλόδημος και με 190.340 ευρώ για την εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας και με 79.360 ευρώ για κατασκευή ραμπών και άλλων απαραίτητων εργασιών για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία σε σχολικές αίθουσες. Επίσης, ο Δήμος Εγάλεο έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω της πρόσκλησης αριθμός 7 για την κατεδάφιση του παλαιού και την ανοίγηση νέου διδακτηρίου πρώτου γυμνασίου Εγάλεο, Ασπερινού Γυμνασίου και Λυκείου, που έχει πληγεί από το σεισμό της 19ης Σεπτέμβρη του 2019, κατά επέκταση του πρώην 8ου γυμνασίου και ανακαίνιση όψεων. Ένα προϋπολογισμό 6,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο αυτό έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα και προχωρά η διαδικασία δημοπράτησης και συμβασιοποίησης. Άρα, εμείς προσφέρουμε τους πόρους στο Δήμο Εγάλεο για να βρει λύσεις στο ζήτημα της σχολικής στέγης. Γιατί το ζήτημα που ανήκυψε μετά τη δικαστική απόφαση και την απόφαση του Δήμου να αποχωρήσει σε αναγκαστική απολωτρίωση, γνωρίζετε ότι υπήρχαν διαθέσιμοι πόροι που είχαν δεσμευτεί στον προϋπολογισμό του Δήμου προκειμένου να προχωρήσει αυτή η διαδικασία και θα την παρακολουθούμε και εμείς με προσοχή. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ελάτε, κύριε Κατσότη. Υπουργέ, εμείς είμαστε με την ικανοποίηση των αναγκών των πολλών και όχι την ατομική ιδιοκτησία κάποιου, όταν αυτή πρέπει να υπηρετήσει τις ανάγκες συνολικά της κοινωνίας, όπως είναι εδώ των μαθητών του Εγάλεο. Και όπως αυτή η λύση δόθηκε με την αναγκαστική απολωτρίωση που αποφασίστηκε από τον Δήμο, που θα μπορούσε να αποφασιστεί αυτή η αναγκαστική απολωτρίωση από πέρυσι που προέκυψε το ζήτημα και όχι να γίνονται διάφορες προτάσεις συγχώνευσης του σχολείου με το 14ο, δηλαδή διπλάσιος αριθμός μαθητών σε ένα κτίριο το οποίο δεν ικανοποιεί τις ανάγκες αυτών των μαθητών που είναι σήμερα. Γιατί αυτή ήταν η πρόταση. Δηλαδή μια κατάσταση, μια σκέψη, τέλος πάντων, μια πρόταση του Δήμου πέρα και έξω από τις ανάγκες των μαθητών, από τις ανάγκες των γονιών, των εκπαιδευτικών κτλ. Άρα λοιπόν εδώ οι ευθύνες είναι τεράστιες και διαχέονται. Εσείς λέτε τώρα εμείς δίνουμε στο Δήμο να κάνει τη δουλειά του. Ο Δήμος δεν την κάνει. Και τι λένε οι Δήμοι, αυτό που σας είπα προηγουμένως. Δεν έχουμε πόρους. Βεβαίως βρέθηκαν τώρα οι πόροι για να γίνει αναγκαστική απολωτρίωση. Να δώσουν τέλος πάντων το αντίτιμο στον ιδιώτη. Που θα μπορούσε, κύριε Υπουργέ, επειδή κάναν παραστάσεις και στο Υπουργείο σας. Οι γονείς, οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευτικοί. Γι' αυτό και λένε ότι οι γονείς τώρα τι λένε, δεν εφησυχάζουν. Δεν σας έχουν εμπιστοσύνη ότι αύριο δεν θα ξαναπροκύψει άλλο τέτοιο θέμα. Άρα λοιπόν εδώ έχετε ευθύνη να πείτε καθαρά, είσαστε εδώ με τη μόρφωση των παιδιών ή είσαστε με την εξασφάλιση ατομικής ιδιοκτησίας. Γιατί στην ερώτησή μας αναφερόμαστε και σε άλλες περιπτώσεις που υπάρχουν και σε άλλα σχολεία που θα το συναντήσουμε, θα το βρούμε μπροστά μας. Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό? Με την ίδια λογική που είπατε εδώ, με αυτή την προτεραιότητα ότι έχει δικαίωμα να προσφύγει και να κάνει έξω στο σχολείο και μετά να πούμε συγχώνευση με ένα άλλο χωρίς να πληρεί τους όρους, τους ελάχιστους όρους μόρφωσης των παιδιών. Νομίζω ότι αυτή η θέση σας είναι μια θέση αντιδραστική, να το πω έτσι, αντιλαϊκή, που δεν μπορεί να εκφράσει ανάγκες του κόσμου. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι συνολικά ο σχεδιασμός που θα πρέπει να γίνει σε όλη τη χώρα για σχολεία κατάλληλα για τα παιδιά μας είναι αυτός που πρέπει να κυριαρχήσει. Δεν μπορεί να πάμε σε αυτές τις εποχές με την ταινία αυτή που λέει ένα σχολείο μωρέ για τα παιδιά μας, του Βουτσά, να ζητάει από τον, πώς το λένε, από τον βιομήχανο να ενισχύσει, να κάνει ένα σχολείο. Είμαστε στο 2022. Ο πλούτος που παράγεται είναι αμύθιτος.
και θα χρειαστεί, πρέπει να πάει εκεί για τις ανάγκες των παιδιών της εκπαιδευτικής κοινότητας.